Καλησπέρα σας, κύριε Πλαϊτάκη. Καλησπέρα σας από Αθήνα. Θα σας έχουμε ως ονούπο εδώ στην ναι, πόλη ναι, μας. Ναι, ναι. Άλλωστε είστε και συντοπίτης μας. Έχετε ναι, γεννηθεί εδώ. Στο Ηράκλειο. Έχετε ζήσει λοιπόν εδώ. Έχω ζήσει τα παιδικά μου χρόνια, δηλαδή μέχρι την πέμπτη δημοτικού. Μετά ακολουθήσατε, βέβαια η πορεία ήταν η Αθήνα, και μετά Αθήνα, το εξωτερικό. Μετά Γαλλία, ναι. Έχετε ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο. κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ζω στην Αθήνα, εδώ είναι η βάση μου, αλλά έχω βέβαια και επαφές με τη Γαλλία, γιατί πηγαίνω έρχομαι, διότι συνήθως τα βιβλία μου τα γράφω σε δύο γλώσσες, πρώτα ελληνικά και μετά στα γαλλικά. Ναι, οπότε και για αυτές τις ανάγκες πρέπει να είσαστε... Ναι, πηγαίνω για τις εκδόσεις, για τις διαλέξεις, γιατί δίνω και έχω δώσει και αρκετές διαλέξεις στη Γαλλία. Πόσο... Είναι μια ερώτηση που γίνεται συνήθως, ναι. Το ξεκίνημα αυτό, τα πρώτα παιδικά χρόνια, οι αναμνήσεις, αυτή η μυρουδιά. Κοιτάξτε, αυτά τα παιδικά χρόνια νομίζω ότι με σημάδεψαν για όλη τη ζωή. Γιατί τότε το Ηράκλειο ήταν για μας τα παιδιά, δηλαδή, ήταν παράδεισος. Εγώ γεννήθηκα στο κέντρο του Ηρακλείου, στην οδό Ραδαμάνθους, δηλαδή απέναντι από τον Άγιο Μινά. Και τότε τα σπίτια ήταν ανοιχτά, τα διαμερίσματα ήταν γύρω από τις αυλές, ξέρετε. Το Ηράκλειο για μας τα παιδιά ήταν, τι να σας πω, ήταν ένας παράδεισος. Πηγαίναμε ας πούμε στο λιμάνι για να ψαρέψουμε, βαρκάδα, οι παραλίες ήταν κοντά, ακόμα και κάναμε μπάνιο μπροστά από το Γκούλε. Βέβαια, ναι. Το θυμάμαι τότε... πράγματι. Αυτές τα γεγονότα. Είναι κάποιες δεκαετίες πριν, βέβαια. Αυτή ναι, ήταν η δεκαετία του 50. Που μας περιγράφεται. Φύγαμε το 60 από το Ηράκλειο, η οικογένειά μου. Και μπορώ να σας πω ότι και τα πρώτα μου, αν θέλετε, καλλιτεχνικές ανησυχίες, τις είχα ζήσει εκεί, σε εκείνη την αυλή, στην οδό Ραδαμάνθους, που έδινα παραστάσεις καραγκιόζι τότε. Είχα πάρει ένα σεντόνι. Έκοβα τα αυτοσχέδια και καλούσα και τον κόσμο να δει τις παραστάσεις που έδινα τότε με τους φίλους μου. Αυτοσχέδιες μπερντές. Ναι. Ενώ βέβαια θέλατε να, μάλλον αρχίσατε να ασχολείστε με την ιατρική, ναι, ναι, δεν σας εγώ, κέρδισε τελικά αυτή. Από οικογένεια ιατρών, έχω δύο αδερφούς γιατρούς. Ο ένας μάλιστα ο αδερφός μου ήταν και καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ηρακλείου. Ναι, ο κύριος Πλαϊτάκης. Από τα ιδρυτικά μέλη. Εγώ ήμουν ο νεότερος, είμαι ο νεότερος μάλλον, και με, κατά κάποιο τρόπο με οδηγήσανε και εμένα προς την ιατρική. Ναι, πήγα στη Γαλλία, πέρασα το πρώτο έτος, που είναι πάρα πολύ δύσκολο στη Γαλλία να περάσει το πρώτο έτος, γιατί εκεί γίνεται η επιλογή, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουν διαγωνισμό όπως εδώ στην Ελλάδα, αλλά σε κόβουν στο πρώτο έτος. Και παρά που πήγα στο δεύτερο έτος, κατάλαβα ότι η ιατρική ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστήμη. Αλλά δεν έκανε για μένα. Όχι για εσάς. Με τραβούσε πιο πολύ η τέχνη. Οπότε εγκατέλειψα, πήρα μια μεγάλη απόφαση τότε. Ήταν δύσκολη απόφαση γιατί με έφερε σε σύγκρουση με την οικογένεια, όπως αντιλαμβάνεστε. Οι αδερφοί μου είχαν ήδη τελειώσει, ήταν ήδη γιατροί. Και εγώ έφυγα από την Νορμανδία που είχα ξεκινήσει, από την Caen, μια πόλη στην Νορμανδία, και πήγα στο Παρίσι για να ασχοληθώ με την τέχνη. Και σας κέρδισε ο κινηματογράφος, η τηλεόραση. Με κέρδισε, ναι, η τέχνη, και η συγγραφή, βέβαια. Ναι, και η αρχαιολογία. Γιατί, και η αρχαιολογία. Μελέτησα και την αρχαιολογία, γιατί θεωρούσα ότι η βάση για να κάνει κανείς τέχνη σαν Έλληνες ήταν η αρχαία Ελλάδα. Και γι' αυτό ξεκίνησα από την αρχαιολογία και η ιστορία της τέχνης, βέβαια, για να έχω βάσεις, για να ξέρω πού πατάω. Ναι. Και αυτές οι γνώσεις λοιπόν και για την ιστορία της τέχνης με την οποία ασχοληθήκατε, ναι, φαντάζομαι σας βοήθησε για να περάσουμε σιγά σιγά και στο θέμα του βιβλίου, ναι, σας βοήθησε πάρα πολύ και στη συγγραφή, γιατί πάρα πολύ. Έχουν προηγηθεί άλλα βιβλία, βέβαια. Ναι, δηλαδή στο δεύτερο βιβλίο που έγραψα, Αλκιβιάδης, η Ελλάδα δεν θα άντεχε,
Βέβαια, το έγραψα το 2008 πριν την κρίση. Δεν ήξερα ότι δεν ξέρατε. Θα περνούσαμε σε αυτή τη φάση. Αλλά αποδείχθηκε προφητικός ο τίτλος, διότι βέβαια το είχα γράψει αυτό, διότι κάποιος είχε πει στην αρχαιότητα ότι η Ελλάδα δεν θα άντεχε δύο σαν τον Αλκιβιάδη. Ναι, η αλήθεια ήταν ότι ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Έτσι, μια... Είχα βάλει τρεις τελείες εκεί, η Ελλάδα δεν θα άντεχε. Τελικά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ζούσαμε αυτό το πράγμα. Μεγαλοφυής, αλλά με πάθη. Με πάθη. Με ενδιαφέρει δηλαδή να διερευνήσω την προσωπικότητα αυτού του ατόμου, mm-hmm. αλλά συγχρόνως με ενδιαφέρει και η ιστορία μιας ανασκαφής. Διότι είχα κάνει και είχαμε λάβει μέρος και σε ανασκαφές στην Νότιο Γαλλία και ήθελα να μεταφέρω αυτή την εμπειρία μου της ανασκαφής που σχετιζόταν βέβαια με τον Αλκιβιάδη και την ιστορία του Αλκιβιάδη. Και βέβαια σας απασχόλησε και ο Γκρέκο. Ο Γκρέκο βέβαια ο πρώτος που με απασχόλησε, διότι σαν κριτικός και τον θαύμαζα το έργο του και αφιέρωσα 5 χρόνια τουλάχιστον, πάνω από 5 χρόνια, για να γράψω πρώτα το βιβλίο στα ελληνικά, το οποίο μεταφράστηκε σε, δηλαδή κυκλοφόρησε σε 6 γλώσσες και στα κινέζικα, πήγα και στην Κίνα και έδωσα 2 διαλέξεις. Το δεύτερο ήταν ο Αλκιβιάδης και τώρα είναι η τελευταία Ελληνίδα φιλόσοφος της αρχαιότητας, η Ιπατία, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 370 και δολοφονήθηκε το 415. Η πρώτη γυναίκα στον κόσμο που είχε έδρα σε πανεπιστήμιο, έδρα φιλοσοφίας. Και φτάνουμε λοιπόν σιγά σιγά, έτσι κάναμε ένα ωραίο κύκλο, κύριε Πλαϊτάκη, για να φτάσουμε ακριβώς στο θέμα του βιβλίου σας που θα παρουσιάσετε εδώ. Η Ιπατία λοιπόν. Ναι. Γιατί καταρχήν επιλέξατε αυτήν την προσωπικότητα? Καταλαβαίνουμε τη μοναδικότητά της βεβαίως. Ναι. Κοιτάξτε, για μένα η Ιπατία αντιπροσωπεύει μία εποχή που δεν είναι γνωστή. Είναι αυτό το στο τέλος, ας πούμε, είναι το μετέχνιο, στο μετέχνιο δύο εποχών, δηλαδή τελειώνει η ελληνική αρχαιότητα και ξεκινάμε μία άλλη εποχή, η εποχή του Βυζαντίου, η εποχή του όπου έχουμε... το κράτος γίνεται θεοκρατικό, μάλλον. Η αυτοκρατορία γίνεται θεοκρατική. Λοιπόν, με ενδιαφέρει να καταλάβω πώς τελικά έγινε και να φωτίσω αυτή την εποχή που δεν είναι γνωστή, ξέρετε. Διότι την ίδια εποχή σημαίνουν κοσμογονικά πράγματα, δηλαδή κλείνουν οι ναοί, οι αρχαίοι ναοί, ή μετατρέπονται σε εκκλησίες. Ο Παρθενώνας, ας πούμε, σιγά σιγά θα γίνει εκκλησία, όπως και πάρα πολλοί ναοί. Ή θα καταστραφούν, θα γίνουν εκκλησίες. Τα αγάλματα καταστρέφονται. Δηλαδή έχουμε μια τεράστια αναταραχή. Ένας ολόκληρος κόσμος, δηλαδή ένας αυτό που λέμε κόσμος, δηλαδή, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία και άρχισε να καταραίει και οικονομικά. Να καταραίει και ένας καινούριος κόσμος, ναι, αναδύεται. Και με ενδιαφέρει να καταλάβω αυτή την εποχή, που δεν είναι γνωστή σας λέω, στο ευρύ κοινό. Και έκανα βέβαια μεγάλη έρευνα, περάσανε πάρα πολλά χρόνια για να ολοκληρώσω αυτό το βιβλίο και γι' αυτό και το τελευταίο βιβλίο ο Αλκιβιάδης είχε βγει το 2008, μετά βγήκε στη Γαλλία βέβαια, το έγραψε και στα γαλλικά, δηλαδή περάσανε πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 9 χρόνια, αλλά όλο αυτό το διάστημα βέβαια, παρόλο που έκανα και άλλα πράγματα, έκανα 3 ντοκιμαντέρ για το μονόγραμμα, έκανα... 3 ντοκιμαντέρ μας είπατε? Ναι, για το, ναι, μονόγραμμα, για το μονόγραμμα, για την εκπομπή μονόγραμμα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί την τηλεοπτική, ναι. Και mm-hmm. Κάνουν και μερικά ντοκιμαντέ, εικαστικά συνήθως. Οπότε έκανα διαλέξεις, πήγα στην Κίνα, βγήκε το βιβλίο μου στα κινέζικα, δηλαδή έκανα διαλέξεις στη Σορβόνη. Και όλο αυτό το διάστημα βέβαια, το μυαλό μου ήταν στην Ιπατία. Οπότε κάποια στιγμή αποφασίσατε ότι πρέπει να περάσει και στο χαρτί αυτό. Ναι, ναι, κάποια στιγμή όλο αυτό το υλικό. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής που θα έρθω να το παρουσιάσω και στη γενέτειρά μου. Mm-hmm. Πέρα από το παράδειγμα το προφανές αυτής της γυναίκας, όπως είπατε, ναι, η πρώτη φιλόσοφος, είχε πανεπιστημιακή... Η τελευταία, συγγνώμη. Η τελευταία φιλόσοφη στην αρχαιότητα, ναι, όπως και η γυναίκα... του Πιθαγόρα, α πούμε. Ήταν φιλόσοφος. Ναι. Ήταν φιλόσοφη η γυναίκα του. Μιλάμε τώρα για την τελευταία. Για την τελευταία, ναι. Διότι μετά τελειώνει και η φιλοσοφία. Κλείνουν οι σχολές. Ξέρετε, η τελευταία σχολή ήταν στην Αθήνα, η σχολή του Πλάτωνα, η οποία έκλεισε τον 6ο αιώνα. Mm-hmm.
Λίγο μετά δηλαδή. Ναι. Μας μπορεί να μας απασχολήσει λοιπόν αυτή η γυναίκα, γιατί ως θέμα, κύριε Πλαϊτάκη, είπαμε για αυτή, είπαμε γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλη μόρφωση, είχε ένα μαρτυρικό τέλος. Ήταν, καταρχήν, ξέρετε, είχε την τύχη να έχει πατέρα τον Θέωνα. Ο Θέωνας ήταν ο τελευταίος διευθυντής του μουσείου της Αλεξάνδρειας. Όταν λέμε μουσείο, βέβαια, και δεν έχει καμία σχέση με τα μουσεία τα σημερινά. Το Μουσείο της Αλεξάνδρειας ήταν ένα κέντρο ερευνών. Ήταν ένα πανεπιστήμιο, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο του κόσμου εκείνη την εποχή. Και εκεί λατρεύανε τις μούσες. Οι μούσες ήταν αυτές που εμπνέουν τους καλλιτέχνες και τους επιστήμονες. Ναι. Η μουσεία της ιστορίας, όλες αυτές τις μούσες. Μα νομίζω ότι ο πατέρας της ήταν αστρονόμος, ήταν εκεί... μαθηματικός. Δηλαδή ήταν... Ναι, εκεί ήταν και η βιβλιοθήκη, η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου, η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, με 700.000 τόμους, δηλαδή 700.000 έργα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, ο Θέωνας ήταν ο τελευταίος διευθυντής του μουσείου. Και μετέδωσε στην κόρη του όλη αυτή τη γνώση που είχε, και η Ιπατία ήταν φιλόσοφος, ήταν αστρονόμος, ασχολείται με τα μαθηματικά, δηλαδή γιατί τότε, ξέρετε, για να ασχοληθεί κανείς με τη φιλοσοφία έπρεπε να ξέρει και γεωμετρία και μαθηματικά. Στην Αθήνα, στην Ακαδημία του Πλάτωνα υπήρχε μια επιγραφή που έλεγε: κανείς δεν έρχεται εδώ μέσα εάν δεν είναι γεωμέτρης. Αν δεν ξέρει από γεωμετρία. Καταλάβατε. Ναι. Οπότε δεν ήταν και τόσο απλό. Ήθελε να έχεις μια σφαιρική άποψη και γνώση. Δηλαδή, ναι, δηλαδή έχουμε τους τίτλους των έργων της Ιπατίας, αλλά δεν έχουμε τα έργα της. Φαντάζομαι ότι τα κάψανε. Ναι. Λοιπόν, η οποία ασχολήθηκε με μαθηματικά, με γεωμετρία, με αστρονομία... Αλλά δεν έχουμε το περιεχόμενο των έργων του, διότι μάλλον καταστράφηκε, όπως καταστραφήκαν τότε και πάρα πολλά συγγράμματα, διότι είναι αυτή η εποχή που καταστρέφονται τα συγγράμματα. Mm-hmm. Γνωρίζουμε όμως το τραγικό της τέλος. Γνωρίζουμε το τραγικό της τέλος, το οποίο μας μεταφέρουν πηγές χριστιανικές, θα έλεγα. Ο Σωκράτης, ας πούμε, ο σχολαστικός από την Κωνσταντινούπολη, περιγράφει το τρομερό θάνατο της Ιπατίας. Το αναφέρεται και στο Σουίδα, στο Βυζαντινό λεξικό. Δηλαδή, δυστυχώς, το τέλος της ήταν φρικιαστικό, θα έλεγα. Ναι. Είναι φοβερό, δηλαδή. Είναι και αυτό που... υπήρξε θύμα θρησκευτικού φανατισμού, ξέρετε. Γιατί ο φανατισμός, γιατί το βιβλίο μου, δηλαδή, θα έλεγα ότι... Εάν στρέφεται κάπου εναντίον, είναι εναντίον του φανατισμού. Ο φανατισμός είναι καταστρεπτικός. Ο χειρότερος, βέβαια, είναι ο θρησκευτικός. Και τον βλέπουμε σήμερα, τι συμβαίνει σήμερα στη Μέση Ανατολή. Βλέπετε τι γίνεται με το ISIS, που καταστρέφουν πολιτισμούς, καταστρέφουν, εκτελούν χωρίς καμία... ας πούμε, με φρικιαστικό τρόπο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν. Ναι, μα δεν λαμβάνουμε υπόψη αυτό ακριβώς, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά μέσα στη μακραίωνη ιστορία αυτού του κόσμου είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Ναι, δηλαδή ο φανατισμός, εγώ αυτό είναι το θέμα μου, ας πούμε. Δηλαδή ο φανατισμός οδηγεί πολλές φορές σε έκτροπα, ας πούμε, που είναι καταστρεπτικά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πλαϊτάκη, για αυτή καλά τη συνομιλία. Καλή συνέχεια, νέες, καλές εμπνεύσεις. Φαντάζομαι ότι και το επόμενο το έχετε στο μυαλό σας το βιβλίο. Ίσως το πρόσωπο. Θα είναι για κάποιο πρόσωπο να μαντέψουμε πάλι. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Αλλά αν είναι για πρόσωπο. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι σκέφτομαι να γράψω ένα θεατρικό τώρα. Α, ένα θεατρικό. Ωραία. Με ένα γνωστό πρόσωπο, βέβαια, της Ελλάδος. Ωραία. Θα το περιμένουμε και αυτό. Καλό γράψιμο να ευχηθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.